τις επαφές τους με την μπάλα, σωστές και λανθασμένες, αλλά και τα τελειώματά τους. Η κεφαγιά του Σικόρσκι στον Χριστοδούλου, στην πρώτη τελική προσπάθεια που καταγράφεται στην αναμέτρηση στο 7ο λεπτό. Φεράρι. Σέντρα του φτάνει στον Φιλιτάια που γυρίζει, ελευθερώνεται, εκτελεί για στοχή στο 7. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι και για τον Αποέλ. Ο Καζού προωθεί για τον Στεπίνσκι. Πρώτο στην μπάλα ο Ντάλσιο, μαζεύει ο Μπράουν έχοντας όλο σχεδόν το γήπεδο μπροστά του. Παρά τον κλείσει ο Τβάλι, έχει την επιλογή του Μπαμπίκα. Θα προτιμήσει τον Στεπίνσκι που μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει και ανοίγει το σκορ για τον Άρη στο 12. Ξαναβλέπουμε πώς βγήκε η αντεπίθεση για τον Άρη. 2 εναντίον 1. Με τον Μπράουν να έχει μπόλικο χώρο στην διάθεσή του και 3 επιλογές. Η πάσα του τελικά κατέληξε στον Στεπίνσκι, το πλασέ του οποίου ήταν ευστοχό. Ντελμύρο βγήκε κάπως άτσαλα προς την μπάλα. Ο Ηλία μοίρασε για τον Φεράρι που πατά περιοχή, πέφτει σε αυτήν και κερδίζει πέναλτι. Ξαναβλέπουμε την προσπάθειά του. Απέφυγε τον Μεντιούπ, βρέθηκε στο έδαφος και ο διαιτητής σφύριξε το πέναλτι. Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ο Γιάννης Ατσάς είναι έτοιμος να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελεί και ευστοχή. Στο 19 ο Αποέλ ισοφαρίζει. Ξαναβλέπουμε την εκτέλεση. Σατσάς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην απέναντι πλευρά από αυτήν που είχε πέσει ο Σοφρονίου. Φεράρι βγήκε πρώτο, ο Τβάλι διορθώνω ήταν που βγήκε πρώτο στην μπάλα και με ωραία πάσα θα βρει τον Φιλιτάια στην περιοχή. Γεωργιανός γυρίζει, περίμενε στήριγμα, η σέντρα δεν πέρασε, καταλήγει όμως η μπάλα στον Σαρφό, ο οποίος εκτελεί σε πρώτο χρόνο. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη επιθετική ενέργεια του Αποέλ με την ωραία μπάγια του Τβάλι για τον Φιλιτάια. Είχε βγει πλάγια ο Γεωργιανός και επέλεξε να μην ολοκληρώσει ο ίδιος τη φάση. Γύρισε για τον Φεράρι, η κόντρα έστειλε την μπάλα στον Σαρφό, φοβερό σούτ από τον Κανεζό. Το Άρης κερδίζει κόρνερ με εκτελεστή τον Ματίας Πογιαρίτς. Καλοχτυπημένο γκολ, 2-2. Ο Στεπίνσκι χτυπά και πάλι. Ξανά η εκτέλεση κόρνερ από τον Σπόγιαριτς, ο Ντελμύρο προώθησε και ο Στεπίνσκι που είχε ακολουθήσει τη φάση βρέθηκε μόνος του με το τέρμα για να διαπιστωθεί κατά πόσον ήταν όντως καλυμμένος ή όχι ο στράικερ του Άρη. Το γκολ μετρά και ελαφρά ταξιαρχία ισοφαρίζει και με τη Βουλά. Σικόρσκι υποδέχεται πάρα πολύ ωραία την μπάλα για να αποφύγει τον Τάλσιο. Στεπίνσκι ξανά για τον Σικόρσκι, ο οποίος πατά περιοχή απέναντι από τον Χριστοδούλου, πλασάρει στα δίχτυα. Χτυπήματα στο 26 και στο 30. Το πρώτο από τον Στεπίνσκι, το δεύτερο από τον Σικόρσκι. Ξανά εδώ το τελείωμά του. Φτάνει πλέον να προηγείται με 2-3. Έρχεται ο Νταουσβίλη να μαζέψει και να αφήσει για τον Φεράρι. Κφιλιτάια. Περικυκλωμένος από 3 αντιπάλους, η κόντρα ευνοεί τον Σαρφό, ο οποίος με τα κουνάκι ισοφαρίζει και πάλι. Δείχνει την πολύ υψηλή τεχνική κατάρτιση που διαθέτει. Ξαναβλέπουμε πώς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μάζεψε την μπάλα μετά την προσπάθεια του Καζού να ανακόψει την επιθετική του προσπάθεια. Πάλι καλοχτυπημένο, Χριστοδούλου απομακρύνει με γροθιές. Μονέ Πακέ επαναφέρει, αλλά σκάει στην περιοχή του Αποέλ. Καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου, η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Ξαναβλέπουμε την φάση. Σατσάς γεμίζει προς την περιοχή, είναι καλοχτυπημένο το φάουλ, η κεφαγιά. Out. Με τον Κφιλιτάια στο 45, ο Αποέλ απειλεί. Μπάλα έχει στηθεί πολύ πλάγια όμως με το δεξί του πόδι ο Σατσάς δεν αποκλείεται να δοκιμάσει να ευνηδιάσει ακόμα τον Σοφρονίου. Με σέντρα τελικά εκτελεί, κεφαγιά προς τα πίσω, καταλήγει σε κόρνερ από τον Κρέσπο η κεφαγιά. Έχουν επιτρέψει στον Αποέλ να απειλήσει σε 2 περιπτώσεις. Σέντρα που βγαίνει στην περιοχή. Αλλά καταλήγει στον Ηλία, ο οποίος από πλάγια θέση δοκίμασε να νικήσει τον Σοφρονίου. Έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 46.
τελευταία επικράτηση των γηπεδούχων τον Γενάρη του 2018 με 5-2. Ένα ακόμα παιχνίδι με πολλά γκολ. Πιο μονόπλευρο βεβαίως. Ο Ηλία μπαίνει στην περιοχή και γυρίζει. Η κόντρα ευνοεί τον Σαρφό που πετυχαίνει hat-trick στο 49. Με τεράστια ποιότητα, ο οποίος όμως δεν μας έχει συνηθίσει να σκοράρει συχνά. Να βάζει 3 τέρματα στην σημερινή αναμέτρηση. Αυτό ήταν και το πιο εντός εισαγωγικών απλό που πέτυχε σε σχέση με τα 2 υπέροχα προηγούμενα. Είναι τον κόλ στο οποίο χειροκρότησε περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα ο Μιλόγεβιτς Δημήτρη. Να δούμε τα βουέλ. Ναι, να σε διακόψω, ο Γιώργο, γιατί ο Σατσάς μπαίνει ξανά απειλητικά στην αντίπαλη περιοχή. Το σούρ του σταματά στον Σοφρονίου. Σικόρσκι για τον Σόκε, ο οποίος ανοίγει πάρα πολύ ωραία στον Πιλέα. Σέντρα του με το δεξί είναι καλή. Κοψάνη του Αποέλ, το σούτ του Σόκε έξω από την συμβολή των δοκαριών. Σόκε που δοκιμάζει άλλο ένα σούτ από μακρινή απόσταση. Αστοχή ξανά. Σόκε βγάζει μια μπαγιά προς τον Σουμάνσκι, ο οποίος σε δεύτερο χρόνο θα γίνει κάτοχος. Ευκαιρία για τον Άρη με τον Κακόριν. Το πλασέ του κατευθείαν στο Χριστοδούλου στο 71.